Με τα συνδικάτα των σιδηροδρομικών να συνεχίζουν για τέταρτη ημέρα τις κινητοποιήσεις, το νομοσχέδιο για το νέο σιδηρόδρομο εισάγεται στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Το νομοσχέδιο προβλέπει ανατροπή στα κεκτημένα των εργαζομένων, αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και απελευθέρωση της αγοράς με την είσοδο ιδιωτών. Οι μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις συνδικάτων κυβέρνησης δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Ελπίζω οι δύο πλευρές να μην το τραβήξουν στα άκρα. Χθες ο Πρωθυπουργός εξήγησε γιατί δεν θα υποχωρήσει. Αυτό είναι το συνηθισμένο κόλπο που μας σερβίρουν τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση θέλει να διαλύσει τον SNCF. Εμείς λέμε πρέπει να συζητήσουμε. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι το καθεστώς στους σιδηροδρόμους δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η τηλεοπτική συνέντευξη του Εμμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα υπερασπιστεί τη μεταρρύθμιση.